Κύριε Καρφαγιάννη, καλησπέρα. Χαίρετε, σας ευχαριστώ που μιλάτε με ένα συγχαμένο που καπηλεύετε. Είμαι νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία δεν έχει κλείσει. Η Ομοσπονδία έχει και σωματεία και εργαζόμενους και λειτουργεί. Το συγχαμένο που καπηλεύετε, για ποιον το είπατε? Για εσάς, κύριε Ευαγγελάτο, που είπατε χτες, είναι συγχαμένη καπηλεία κάποιος που καπηλεύεται το Πολυτεχνείο. Αν δεν γνωρίζετε, έχω να σας πω κάτι, ότι το Πολυτεχνείο αυτό το τριήμερο... Κύριε Καρφαγιάννη, αν μου επιτρέπετε και επί προσωπικού. Αν δεν τελειώσω όμως, τι θα μου πείτε? Για αυτό που είπατε ήδη, και μετά θα συνεχίσετε. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Θα το τελειώσετε μετά, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί αφορούσε εμένα. Εγώ λοιπόν χτες σας άσκησα μια δρυμύτατη κριτική, δεν σας είπα συχαμένο. Είπα ότι αυτό που κάνετε είναι καπηλεία, αλλά κύριε Καρφαγιάννη, θα το ακούσετε. Θα το ακούσετε ολόκληρο. Προσωπικά, και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ, ήθελα αυτό που είπα χτες, κύριε Καρφαγιάννη, αυτό που είπα χτες, να απουσία σας, να σας το πω σήμερα και να ακούσουμε και την απάντησή σας. Έτσι τουλάχιστον εμείς εδώ αντιλαμβανόμαστε το διάλογο και τη δημοσιογραφία. Άρα λοιπόν έχετε τώρα το χρόνο, τον τρόπο και εμείς τα ερωτήματα για να κάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, επομένως να απαντήσουμε στο χθεσινό και μετά να έρθουμε σε ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, είναι συγχαμένη καπηλεία όταν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δίνουν έναν αγώνα ζωής εδώ και 5 μήνες, έχουν δείξει τη διαφορετικότητα της τηλεόρασης και αυτό το αγκάλιασε η παγκόσμια κοινότητα και ο Έλληνας πολίτης. Σε ποιον το ρωτάτε αυτό, κύριε Καλφαγιάννη? Μισό λεπτό, κύριε. Όχι, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Εδώ, κύριε Καλφαγιάννη, αν θέλετε να συζητούμε, θα συζητούμε όχι για εντυπώσεις. Τον αγώνα της ΕΡΤ, ακούστε, κύριε Καλφαγιάννη. Τον αγώνα της ΕΡΤ, τον αγώνα των συναδέλφων μου στην ΕΡΤ, τον αγώνα των εργαζομένων. Των εργαζομένων, εμείς από εδώ τον στηρίζαμε και τον προβάλαμε κάθε βράδυ. Αυτό που εγώ είπα χτες, όχι, γι' αυτό θα μιλάτε. Όχι για να κερδίζετε τις φτηνές εντυπώσεις, κύριε Καλφαγιάννη. Είναι ότι είναι ντροπή να πάει κάποιος να κάνει εκπομπή από το Πολυτεχνείο με αυτά που εσείς είπατε. Γι' αυτό ήταν ο χαρακτηρισμός. Αφήστε, κύριε, να ακούσετε. Γι' αυτό είναι ο χαρακτηρισμός. Τα υπόλοιπα που κάνετε είναι φτηνές εντυπώσεις. Φτηνιάρικες κιόλας. Το γραφείο μας δεν είναι και ακούνε πρώτα και μετά απαντάνε. Δεν απαντάνε πρώτα. Ναι, θα απαντώ σε αυτά που λέτε και θα απαντώ στα ψεύδια, γιατί αυτό που είπα ήταν ψέμα. Πάμε λοιπόν τώρα να τελειώσω. Αφήνετε, κύριε, με το αγγελικό χαμόγελο να τελειώσω και τη διαβολική ψυχή. Ακούτε, στο Πολυτεχνείο το τριήμερο. Ναι. Στο Πολυτεχνείο το τριήμερο δίνεται λόγος σε όλες τις συλλογικότητες, ακόμα και σε μοναδικότητες. Ένας που εκπροσωπεί τον εαυτό του έχει λόγο και την άδεια από τη σύγκρουση του για όλο το Πολυτεχνείο, αν δεν το ξέρετε. Εμείς που είμαστε τόσοι χιλιάδες μαζί με τους ανώνυμους αλληλέγγυους, δεν έχουμε λόγο από το Πολυτεχνείο. Γιατί εμείς δεν έχουμε λόγο από το Πολυτεχνείο? Γιατί μας... Κύριε Καρφαγιάννη, νομίζω ότι είναι πολύ φτηνό από μέρους σας. Αντί να δίνετε μία απάντηση σε αυτό που ήταν το σχόλιο μας χθες και που εμείς σήμερα σας δώσαμε το βήμα για να έχετε απάντηση, γιατί το ξαναλέω, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, να το διαστρεβλώνετε. Δεν μίλησε κανείς για το λόγο, ακούστε, κύριε Καλφαγιάννη, και εσείς λίγο. Δεν μίλησε κανείς για το λόγο, για τη διαμαρτυρία. Τον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, όπως θα σας πούν αν τους ρωτήσετε, κάθε βράδυ τον προβάλαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάθε βράδυ όμως και για πολύ καιρό. Αυτό το οποίο είπαμε χτες και θα το πω και σήμερα είναι ότι το να πάει κανείς να καπηλευτεί. Δεν ακούτε ποτέ, νομίζω, έτσι. Το να πάει κανείς να καπηλευτεί, λοιπόν, κύριε Καλφαγιάννη, το εδώ Πολυτεχνείο είναι κάτι το οποίο ας σηκώσει και το βάρος του. Αυτό ήταν το σχόλιο για χτες και όχι τίποτα άλλο. Ακούτε να δείτε, εσείς προκαταλαμβάνετε τι θα πούμε εμείς στο Πολυτεχνείο. Εμείς θα κάνουμε μια εκπομπή όπως θα έκανε ο κάθε ένας εκπομπή, όπως θα κάνει το Earth Open, και ήδη σε μισή ώρα θα αρχίσει η εκπομπή του ραδιοφώνου. Δεν έχει σχέση με το Πολυτεχνείο. Από το Πολυτεχνείο θα κάνουμε όπως κάναμε και τη συναυλία εχθές από το Πολυτεχνείο και δεν αναφερθήκαμε πουθενά και σε τίποτα άλλο. Λοιπόν, τους αγώνες τους δικούς μας αφήστε να τους ξέρουμε εμείς, και καμία Κρυβοπούλου ή κανένας Ευαγγελάτος δεν μπορεί ούτε να τους λιδωρήσει ούτε να τους κατηγορήσει.